αυτό το συγκεκριμένο έργο κάποιοι άνθρωποι έχουν δουλέψει ανιδιοτελώς. Ο Δήμος έχει πληρώσει αρκετά χρήματα. Έχουμε μπει στη διαδικασία κατεδάφιση των παλαιών εγκαταστάσεων στις αποθήκες και θέλαμε έτσι να πούμε ότι τα παιδάκια αυτά που βιώνουν 30 χρόνια τώρα, 25 πόσα είναι εκεί στον Ολυμπιακό Σταθμό, μέσα σε έναν ήλιο χώρο, ένα διαμέρισμα στην περιφερειακή, κάποια στιγμή πρέπει να μπουν και να βιώσουν σε ένα περιβάλλον ευπρεπές. Αυτός ήταν ο στόχος. Για όσους λοιπόν γνωρίζουν, οποιασδήποτε αναμορφώσεις δεν προλαβαίνουν να υλοποιηθούν και δεν προλαβαίνουν να υλοποιηθούν με την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας ελάχιστες ημέρες, ελάχιστα πράγματα μπορούν να γίνουν και δεν πρόκειται να προλάβει κανείς να δημοπρατήσει αυτό το έργο, να το δημοπρατούσε αν εμείς είχαμε κάνει την αναμόρφωση. Απλά δίναμε το στίγμα και το μήνυμά μας. Και ξέρετε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι στις 31 12 του 10 οποιοσδήποτε προϋπολογισμός υπάρχει διακόπτεται εκτός των έργων που είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να πληρωθούν από τα ΠΟΕ. Αυτά είναι πράγματα γνωστά. Και το λέω για όσους δεν κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα λοιπόν, μία αναμόρφωση που εμείς προτείναμε για να πούμε αυτό το συγκεκριμένο ακριβώς, δεν έβαζε σε καμιά δύσκολη θέση την επόμενη δημοτική αρχή με την εξής έννοια. Ούτε να δημοπρατηθεί προλάβαινε, ούτε ήταν κάτι κωδικοποιημένο. Οτιδήποτε είναι καταρρίπτεται, ανοίγουν οι κωδικοί δηλαδή που είναι δεσμευμένοι, εκτός και αν υπάρχει βούληση συνέχιση του έργου από την επόμενη δημοτική αρχή. Ή είναι έργο που είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει να πληρωθεί. Τέλος, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Και βεβαίως, αφού έχουμε ολοκληρωθεί το φάκελο, δηλώνω κατηγορηματικά ότι ως τίτλο το έργο έχει εγγραφεί στις προτάσεις μας σε παρελθόντα χρόνο, στις προτάσεις μας μεταξύ άλλων έργων για την εισαγωγή του στο ΕΣΠΟ. Αφού είμαστε έτοιμοι τώρα πλέον, την περασμένη εβδομάδα πήραμε και την τελευταία υπογραφή από την Πολυδομία, μετά από καθυστερήσεις. Γιατί για να ολοκληρωθεί ένας φάκελος και να οριμάσει ένα έργο, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζεται χρόνο. Δεν είναι πανάκια ούτε μαγικά, θα τα δείτε μπροστά σας. Για όσους δεν γνωρίζουν, εδώ θα τα δείτε μπροστά σας. Τελειώσαμε λοιπόν. Έχουμε εισάγει το θέμα ως κεφαλαιόδες θέμα μεταξύ των άλλων στο ΕΣΠΑ και σήμερα στην απόφασή μας, αφού είναι ολοκληρωμένος ο φάκελος, γιατί έχουμε δικαίωμα μέχρι τις 12 του Γενάρη και πιθανά, επειδή δεν θα υπάρχουν έργα, θα δοθεί και άλλη παράταση. Σας το λέω και αυτό το ξέρετε. Αλλά για μας. Από αύριο το πρωί μετά την απόφασή μας μπορούμε με πλήρη το φάκελο ολοκληρωμένα με το τεχνικό δελτίο του να το εισάγουμε και να το στείλουμε στην περιφέρεια για να χρηματοδοτεί από το ΕΣΠΟ. Άρα λοιπόν δεν ήταν το θέμα μίζων, ούτε ήταν το θέμα πρεμούρας που μπήκε σε μια διαδικασία να πούμε, να αναφέρουμε κάποιοι ελάχιστο καταλάβαμε. Για πολιτικούς λόγους, για να δώσουμε το στίγμα του ενδιαφέροντος μας. Για να μην αφήσουμε πίσω παραπονεμένους κάποιους ανθρώπους που δεν το ολοκληρώσαμε. Ότι ναι, πέρα από ότι θα ενταχθεί, εμείς προτείνουμε καθαρά και σαφώς ότι εάν δεν έχει τύχει, που είμαι βέβαιος ότι θα έχει τύχει, και θα το διασφαλίσουμε μαζί να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, να υπήρχε αυτή η δυνατότητα μιας καταγραφής, απλής καταγραφής, ότι είναι στις προθέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να υλοποιηθεί και έστω και μερικά το χρήμα. Τίποτα περισσότερο. Έτσι και σας ευχαριστώ. Πάμε λίγο στα θέματα.